Φίλες και φίλοι, προέρχομαι από το χώρο των αποστράτων της αστυνομίας, ένας χώρος που σπάνια βρίσκει δυνατότητα παρέμβασης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που σκύβει και στα δικά μας προβλήματα. Προβλήματα που απασχολούν όλους τους αποστράτους, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων. Επικρατεί η αντίληψη από όλα τα που κυβέρνησαν μέχρι σήμερα, πως εμείς οι απόστατοι είμαστε προνομιούχοι, μιας και υπήρξαμε στο σκληρό πυρήνα του κρατικού μηχανισμού, υπηρετώντας την πολιτική του κεφαλαίου και με την καταστολή. Αυτό το λένε γιατί θέλουν να μας αποκόψουν από το οργανωμένο λαϊκό κίνημα και τους αγώνες του, ακόμα και τώρα που είμαστε στη σύνταξη. Αγνοούν τις αντιλαϊκές πολιτικές που εφάρμοσαν, με συνεχείς περικοπές των συντάξεων και την λαϊλασία των άλλων ευρωστών ταμείων. Μας κατάντησαν, όπως όλους τους συνταξιούχους, με μια σύνταξη πείνας. Αγνοούν την κοροϊδία των αναδρομικών και την υπερφορολόγηση. Οι οικογένειές μας υποφέρουν από την ανεργία και την εργασιακή ανασφάλεια. Οι γυναίκες και τα παιδιά μας ζουν συνεχώς με αυτόν τον εφιάλτη. Η κουτσουρεμένη σύνταξη λάστιχος στις ανάγκες της καθημερινότητας. Η ακρίβεια μας πλήττει όλους. Όσες φορές και αν κάναμε οικογενειακό προϋπολογισμό, οι τεράστιες αυξήσεις στα βασικά είδη διατροφής, στα καύσιμα, το ηλεκτρικό ρεύμα, τον τεινάζουν στον αέρα. Και τότε έρχεται η θέρμανση και γίνεται πολυτέλεια. Η υγεία έχει γίνει προσωπική υπόθεση. Η κυβέρνηση με το αφήγημα της ατομικής ευθύνης για την πανδημία αρνείται να πάρει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα για να συντηρηθεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Με αποτέλεσμα χιλιάδες συνανθρώπων μας να έχουν χάσει τη ζωή τους. Εμείς οι απόστρατοι, πέρα από τις κρατήσεις που μας κάνουν για την υγεία, πληρώνουμε και για το νοσοκομείο των αποστράτων, τον Νίμιτς. Πόσοι γνωρίζουν ότι αυτό το νοσοκομείο υπολειτουργεί χωρίς το απαραίτητο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό? Μόνο το ΚΚΕ με παρεμβάσεις που κάνει παλεύει να βελτιωθεί η κατάστασή του. Όλοι βιώνουμε την πλήρη απουσία ουσιαστικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Φωτιές, πλημμύρες, σεισμοί, χιονιάδες, αλλά και την απροθυμία της κυβέρνησης για την ανακούφιση των πληγέντων. Οι ίδιοι διαπιστώνουμε πως αυτό το ανίκανο κράτος που δεν μπορεί να μας προστατέψει από τις καταστροφές γίνεται ικανότατο όταν πρόκειται να καταστήλει τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των εργατών, των αγροτών, των υγειονομικών, των φοιτητών, των μαθητών, των συνταξιούχων, του λαϊκού κινήματος. Τρέχει γρήγορα να μοιράσει μπόλικο χρήμα στους επιχειρηματικούς ομίλους, παρατάσει όλο τον μηχανισμό του για να εξυπηρετήσει τους μακελάριδες των λαών που έχουν κάνει ξέφραγο αμπέλι την πατρίδα μας, με κίνδυνο εμπλοκής ακόμα και σε πόλεμο. Για όλα αυτά που βιώνουμε, η κυβέρνηση μας ζητά να υποταχθούμε και να προσαρμοστούμε στα ελάχιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ και τα λαστικά κόμματα θέλουν να παραιτηθούμε από τους διοικητικούς αγώνες για τη ζωή που μας αξίζει. Πρέπει όλοι και πρώτα-πρώτα οι συνάδελφοί μου να αντιληφθούν ότι η ζωή μας δεν πρόκειται να καλυτερέψει με την εναλλαγή των αστικών κομμάτων στην κυβέρνηση. Όλοι υπηρετούν το σάπιο και διεφθαρμένο σύστημα και όχι το λαό. Μη σταθούμε λοιπόν μοιραίοι και άβουλοι αντάμα προσμένοντας να γίνει κάποιο θάμα, όπως λέει και ο ποιητής μας ο Βάρναλης. Ελπίδα μας είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που παλεύει για το λαό και μας καλεί να πιστέψουμε στις δικές μας δυνάμεις, χωρίς συμβιβασμούς, με οργάνωση και αγώνες, μαζί με το λαϊκό κίνημα για μια κοινωνία με δικαιώματα στη δημόσια και δωρεάν υγεία, την παιδεία, την πρόνοια, την κοινωνική ασφάλιση, την εργασία.
Τη στιγμή που οι επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις είναι τεράστιες και η χώρα μας έχει μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες, αξίζει να αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας. Η συμπόρευση με το ΚΚΕ είναι ο μοναδικός δρόμος αγωνιστικής συνέπειας για το παρόν και το μέλλον. Αντιλαμβάνομαι ότι πολλοί συναδελφοί μου εν ενεργεία και απόστρατοι, με τις ισχυρές επιρροές που δέχονται από κυβερνητικά και συνδικαλιστικά φερέφωνα, αγνοούν να αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό ή κεριγισμό κάποιες θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Τους καλώ λοιπόν να μελετήσουν τις θέσεις του και να βγάλουν οι ίδιοι συμπεράσματα για το ποιο κόμμα αγωνίζεται για να καλυτερέψουν οι συνθήκες της ζωής τους, αναλογιζόμενοι πάντοτε τον διαχρονικά συμπαραστάτη στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Φίλες και φίλοι, η επίθεση ενάντια στα λαϊκά δικαιώματα δεν έχει τελειωμό. Γι' αυτό όλοι μαζί, απόστρατοι συνταξιούχοι, εργάτες, αγρότες, βιοτέχνες, επαγγελματίες, γυναίκες, φοιτητές, όλος ο λαός πρέπει να κάνουμε τη δική μας μαζική αντεπίθεση, διεκδικώντας μια καλύτερη ζωή, ανατρέποντας αυτό το βάρβαρο σύστημα που γεννάει ανεργία, πολέμους, προσφυγιά και φασισμό. Δεν είναι εύκολο, όμως με διαρκείς αγώνες θα τα καταφέρουμε. Είναι υποχρέωσή μας απέναντι στα παιδιά μας και στις γενιές που μέλλονται να έρθουν. Ευχαριστώ. Καλούς αγώνες.